Η κολπική μοναργή είναι ίσως η πιο συχνή πάθηση σε ηλικίες άνω των 65 χρονών. Μιλάμε για ένα ποσοστό 5 με 10% του πληθυσμού. Είναι μια αριθμία, είναι μια πλήρης αριθμία. Έχει δηλαδή καταργηθεί ο βασικός φυσιολογικός ρυθμός και έχει αντικατασταθεί από την αριθμία αυτή, η οποία μπορεί να έρχεται είτε κατά παροξυσμούς, είτε να έρθει και να είναι σε μια μόνιμη φάση. Υπάρχει λοιπόν η παροξυσμική κολπική μαρμαργή και υπάρχει και η μόνιμη κολπική μαρμαργή. Η παροξυσμική κολπική μαρμαργή είναι η αριθμία αυτή η οποία μπαινοβγαίνει, όπως λέμε. Δηλαδή έρχεται με υποτροπές, επανέρχεται ο βασικός ρυθμός και κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να επανέλθει. Η πιο συχνή αιτία είναι η υπέρταση. Η υπέρταση λοιπόν, κάτω από κάποιες συγκεκριμένες δομικές αλλοιώσεις που γίνονται στην καρδιά, δημιουργεί το υπόστρωμα για να δημιουργηθεί η κολπική μαρμαριγή. Υπάρχουν και άλλα αίτια, ο θυροειδής ή κάποιες οξύες καταστάσεις που μπορούν να κάνουν κολπική μαρμαριγή και οφείλουμε να τις αποκλείουμε κάθε φορά που μπαίνουμε στην διάγνωση της κολπικής μαρμαριγής. Και από εκεί και πέρα, ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια φάση χρόνιας αντιμετώπισης, η οποία και στην παροξυσμική κολπική μαρμαριγή αφορά την χορήγηση αντιπυκτικού φαρμάκου, κάτω από υπολογίζοντας ένα συγκεκριμένο σκορ κινδύνου που υπάρχει, και η οποία αντιπυκτικό προς αντιμετώπιση και αποφυγή του ενδεχόμενου κεφαλικού επεισοδίου. Έχει κάποια συμπτώματα που θα μας κάνει να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά? Πολλές φορές, συνήθως η κολπική μαρμαργή υπάρχει ένα αίσθημα παλμών. Υπάρχει λοιπόν ένα φτερούγισμα στο στήθος, ένα βάρος στο προκάρδιο, μια ασυνήθιση για τον οργανισμό κατάσταση, την οποία ο ασθενής το αντιλαμβάνεται, ζητάει βοήθεια και έτσι γίνεται η πρώτη διάγνωση. Πολλές φορές όμως διαλάθει. Διαλάθει είτε γιατί το υποεκτιμά ο ασθενής, είτε γιατί δεν δίνει συμπτώματα, δεν του προκαλεί συμπτώματα. Με αποτέλεσμα, όταν το διαγνώσκουμε, από εκεί και πέρα λαμβάνουμε υπόψη κάποιες συνθήκες στο πώς θα τη χειριστούμε. Συνήθως, όταν την πρωτοβρίσκουμε, δίνουμε τη δυνατότητα και εφόσον περιχογραφικά μας το επιτρέπει, δηλαδή δεν έχει διαταθεί ιδιαίτερα ο αριστερός κόλπος της καρδιάς, είναι εκείνο το οποίο που μας δείχνει ότι πολλές φορές είναι μάταιη η ανάταξη και η επαναφορά στο φυσιολογικό ρυθμό. Όπως και να έχει όμως, οφείλουμε σαν πρώτη φορά, ίσως και δεύτερη, να την ανατάξουμε, δηλαδή να επαναφέρουμε στο φυσιολογικό ρυθμό. Αυτό θέλει μια ειδική προετοιμασία, με αντιπυκτική αγωγή και στο μήνα πάνω, είτε με φαρμακευτικό είτε με ηλεκτρικό τρόπο ανάταξη, επαναφέρουμε το φυσιολογικό ρυθμό. Η χρόνια αντιμετώπιση λοιπόν περιλαμβάνει την αντιπυκτική αγωγή, η οποία μπορεί να είναι είτε με χορήγηση ασενοκουμαρόλης, όπως λέμε, το λεγόμενο συντρόμ, ένα φάρμακο το οποίο είναι πολλά χρόνια. Βέβαια έχει το μειονεκτήματα της ότι πρέπει να γίνονται συνεχείς αιμολυψίες για να διαπιστώνουμε την αντιπυκτική δραστηριότητα του φαρμάκου και έτσι να εφαρμόζουμε την νέα δόση. Και υπάρχουν και νεότερα αντιπυκτικά τα οποία έχουν έλθει στα τελευταία χρόνια στην καθημερινότητά μας, τα οποία δεν έχουν αυτό το μειονέκτημα της συνεχούς ανάγκης για αιμολυψία από τη μια, και από την άλλη δεν υπάρχουν κάποιες διατροφικές προσαρμογές που πρέπει να γίνονται, όπως πρέπει κάποιος που παίρνει το συντρόμ. Πράσινα λαχανικά κτλ. Ναι, να προσέχουμε λίγο τη διατροφή. Τη διατροφή για το θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα λοιπόν, το ένα λοιπόν είναι το αντιπυκτικό. Και το άλλο, η άλλη η αντιμετώπιση. Στη μεν παροξυσμική είναι φάρμακο το οποίο δίνουμε για να προλάβουμε νέα επεισόδια, τα οποία είναι τα λεγόμενα αντιαρρυθμικά φάρμακα. Τα οποία όποιος τα παίρνει, καλό είναι να υπάρχει μια τακτική παρακολούθηση γιατί έχουν κάποιες παρενέργειες. Και σε κάποιον ο οποίος έχει μόνιμη αριθμία, ένα φάρμακο το οποίο ελέγχουμε τη συχνότητα, δηλαδή του καρδιακού ρυθμού, να μην είναι γρήγορη η παλμή του δηλαδή. Αυτά λοιπόν είναι, ας το πούμε, τάχει λιγάκι η αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαριγής. Είναι αλήθεια ότι είναι μια νόσος η οποία όταν έρχεται, συνήθως έρχεται για να μείνει. Είτε με παροξυσμούς είτε μονίμως, θα ταλαιπωρεί τον ασθενή. Το θέμα είναι ότι υπάρχει εξοικείωση, να ακολουθούνται οι οδηγίες που δίνονται από τους γιατρούς, και νομίζω ότι μετά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιος λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Σε προληπτικούς ελέγχους που ίσως κάνουν κάποιοι, γιατί μπορεί κάποιοι άλλοι να μην είναι έτσι πολύ επιμελείς, μπορούμε να βρούμε αν υπάρχει μια κολπική μαρμαργή χωρίς να μας έχει δώσει συμπτώματα? Ναι, το καρδιογράφημα είναι αδιάπιστος μάρτυρας. Βεβαίως και μια απλή ακρόαση από έναν γιατρό, ακόμα και να μην είναι ειδικός, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποια αριθμία, έτσι ώστε να παραπέμψει σε κάποιον πιο ειδικό.
Το καρδιογράφημα λοιπόν είναι αδιάψευστος μάρτυρας, απόδειξη της αριθμίας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σε περίπτωση που έχουμε παροξυσμούς κόλπης μανωρικής, όπως είπαμε, μπορεί κάποιος να αισθάνεται το πρόβλημα, αλλά όταν πάει στο γιατρό να έχει αντιμετωπίσει, να έχει αναταχθεί. Εκείνη είναι και μια ομάδα ασθενών, η οποία είναι και πιο δύσκολη από την να τους βρούμε, από την άποψη ότι ενώ υπολογίζουμε ότι μπορεί να έχουν κολπική μαρμαργή, αν δεν αποτυπώσουμε στο καρδιογράφημα την όσο και, την αριθμία ακριβώς, δεν μπορούμε να τους δώσουμε την αγωγή. Με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένοι στις πιθανές βλαπτικές συνέπειες της κολπικής μαρμαργής, που είναι, είπαμε, κάποιο θρομβωτικό εμβολικό επεισόδιο, κεφαλικό κτλ. Αυτοί λοιπόν οι ασθενείς χρειάζονται κατακτική παρακολούθηση με τοποθέτηση μηχανήματος Holter και όποτε αισθάνονται οτιδήποτε, καρδιολογική εκτίμηση, για να μπορέσουμε ανά πάσα και στιγμή και ώρα να μήπως μπορέσουμε να αναδείξουμε το πρόβλημά τους.